Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη να ζητήσουν στο έκτακτο συνέδριο ακύρωση της έκπτωσής του από την Προεδρία του κόμματος που αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή. Αυτό το ενδεχόμενο προκαλεί ήδη σφοδρές αντιδράσεις εκείνων που υπερψήφισαν την πρόταση Μομφής. Το καταστατικό μας είναι απολύτως σαφές. Αρμόδια για να αποφασίσει για αυτή τη διαδικασία ήταν η Κεντρική Επιτροπή. Πήρε αυτή την απόφαση η Κεντρική Επιτροπή και με αυτό το δεδομένο συγκαλείται το συνέδριο, το οποίο ορίζει τα περαιτέρω βήματα και νέες εκλογές. Δεν τι θα πάμε τώρα στο συνέδριο να πούμε ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί εδώ και 2 μήνες δεν έχει συμβεί. Ούτε κανένας θέλουμε να φύγει, ούτε κανένας να διασπαστεί, ούτε να κατέβουν οι διακόπτες, ούτε τίποτα. Θα πάμε στο συνέδριο και δεν θα συζητηθεί το άγος της ανατροπής. Το συνέδριο μονοθεματικά θα συζητήσει για το πρόβλημα αυτό. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται το βιντεοσκοπημένο μήνυμα με το οποίο ο Στέφανος Κασελάκης θα περιγράφει το στίχημα που φιλοδοξεί να κερδίσει εκλεγόμενος ξανά πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του με τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών και τοποθενέσχες, συνεχίζει τις στοχευμένες συναντήσεις του με μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα ο Σωκράτης Φάμελος διαπιστώνει πως η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ με την εσωτερική σύγκρουση είναι οριακή και δηλώνει πως θα κινηθεί ενωτικά χωρίς να αποκλείσει κανέναν αν εκλεγεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο και πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή απάντηση για τον πολίτη. Το αίτημα της κοινωνίας για σοβαρή αντιπολίτευση αλλά και για αλλαγή πολιτική στην Ελλάδα είμαι σίγουρος, με μια πρόσκληση προς δημιουργικούς πολίτες που δεν έχουν κομματική πατρίδα σήμερα, ότι θα επουλώσει και κενά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν καλούμε και άλλους πολίτες στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δυνατόν να στερούμε από το ΣΥΡΙΖΑ δυνάμεις που ήδη έχει? Όχι. Χρειάζονται όλοι. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σας είπα εκ των προτέρων, πιστεύω ακράδαντα στην αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατεβαίνω για να χάσω. Ο Παύλος Πολάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να δώσει νικηφόρα μάχη. Ασκεί κριτική σε Στέφανο Κασελάκη αλλά και Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας παράλληλα άνοιγμα και σε κεντροδεξιούς πολίτες. Θεωρώ ότι ο λόγος μου έχει διείσδυση από τους τίμιους κεντροδεξιούς μέχρι την εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Πώς νομίζετε ότι πήρα το Δημοσφακίον με 62% ή με 96% ψήφισε μόνο η επαναστατική αριστερά, το κοντινό μονοπάτι του Παμάρος? Ήμοι και προκομμένοι άνθρωποι οι οποίοι θέλανε να αλλάξουν τον τόπο τους με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το απόγευμα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.